Μάνολης Αχλαδιανάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ηρακλείου, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Αχλαδιανάκη, στο News Hub. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Αχλαδιανάκη, το δημογραφικό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Το έχουν στην ατζέντα τους πάρα πολλά κόμματα. Όμως, ένα από τα σοβαρά μέτρα που είναι η εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει, και επειδή γνωριζόμαστε πάνω από μία δεκαετία και ξέρω πώς δραστηριοποιείστε στο χώρο, ένα πυροτέχνημα, θα μας πείτε αν είναι πυροτέχνημα, των τελευταίων ημερών λίγο πριν τις εκλογές, που έχει φανεί πάρα πολύ στην ισογραφία που μιλάει για αυτό το θέμα, δηλαδή ότι θα εξομοιωθούν οι τρίτεκνοι με τους πολύτεκνους για να έχουν προνόμια, που το σώστε αυτό να αποτελέσει ένα κίνητρο για την αλλαγή του δημογραφικού, έχει κουβεντιαστεί πολύ. Πέστε μας τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είχατε έχει πρόσφατα ένα ταξίδι που είχατε ολοκληρωμένη εικόνα. Κύριε Δαμαβολίτη και κύριοι ακροατές μας, εδώ και 30 χρόνια περίπου, κάθε που έχουμε εκλογές, βγαίνει ο εκάστοτε υπουργός και παλιότερα και ο πρωθυπουργός να εξαγγείλει ότι οι τρίτεκνοι θα εξομοιωθούν με τους πολυτεκνούς. Όλο αυτό γίνεται γιατί θα φαρπάξουν την ψήφο και μετά ξεχνούν. Δηλαδή είναι υποσχέσεις οι οποίες είναι σαν τις επιταγές της ανεξόφητες. Αν σκεφτούμε αυτή τη στιγμή ότι οι τελευταίες μετρήσεις λένε, προσέξτε το νούμερο, ότι το 2180 θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι Ελλήνων και θα γεννηθεί το τελευταίο παιδί με τους ρυθμούς της δημογραφικής κατάρρευσης που υπάρχει σήμερα. Αν σκεφτούμε ότι το 2050 θα είμαστε περίπου στα 8 εκατομμύρια, αλλά η μεγαλύτερη ομάδα πληθυσμιακά των ηλικιών στην ουσία θα είναι πάνω από 65 η μόνη ηλικία που θα αυξάνεται, συνεπάγεται ότι δεν θα υπάρχει ασφαλιστικό, δεν θα υπάρχουν νοσοκομεία, δεν θα υπάρχει συνταξιοδοτικό, δεν θα υπάρχει τίποτα. Και γιατί λέω ότι δεν θα υπάρχουν νοσοκομεία? Γιατί όσο θα αυξάνεται αυτός ο αριθμός, θα έχει μεγαλύτερη ανάγκη να νοσηλεύεται, τα έσοδα θα είναι λιγότερα, οπότε καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση θα βρεθεί γενικώς ο κοινωνικός ιστός της χώρας μας. Τώρα, τι πρέπει να γίνει είναι το ζητούμενο. Εγώ δεν πιστεύω, ούτε εμείς οι τρίτεκνοι πιστεύουμε ότι θα λύσουμε το δημογραφικό, ούτε οι πολυτεκνοί καταφέραν να το λύσουν. Το δημογραφικό θα λυθεί αν από σήμερα αρχίσουμε να βρίσκουμε τρόπους στα παιδιά μας να παντρεύονται και δύο γυναίκες, και θα πρέπει να μεγαλώσουμε το χρόνο γονιμότητας. Όσο περνάνε τα χρόνια βλέπουμε τη γυναίκα να παντρεύεται σε μεγάλη ηλικία, άρα ο χρόνος που έχει γονιμότητας είναι μικρός. Σίγουρα όμως οι τρίτεκνοι, όπως και οι πολυτεκνοί, θα διατηρήσουν τον πληθυσμό μιας χώρας σε επίπεδα που δεν θα έχει καταρρεύσει παντελώς και δεν θα υπάρχει επιστροφή. Λένε ότι σήμερα αν ενταχθούν οι τρίτεκνοι στους πολυτεκνούς, αν δοθούν αντίστοιχα κίνητρα και καταφέρουμε να γεννηθεί το τρίτο παιδί από αυτούς που έχουν δύο, με τα κίνητρα που θα υπάρχουν, τότε ελπίζουμε ότι μέχρι το 50 θα σταθεροποιηθεί η κατάρρευση και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα γεννηθούν περισσότερα παιδιά. Κύριε Γλαδιανάκη, για τι νούμερα μιλάμε, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους? Δηλαδή, αν έχετε εικόνα πόσες οικογένειες τριτέκνων υπάρχουν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και δυνητικά και πολυτέκνων βέβαια, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, και δυνητικά πώς, αν ένα ζευγάρι που έχει δύο παιδιά και μπουν κάποια κίνητρα επιπλέον πάνω στο τραπέζι, να φύγουν όλα τα προσκόμματα που υπάρχουν προκειμένου να πάει στο τρίτο? Για να πάει στο τρίτο πρέπει να υπάρξει εξομοίωση, να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί με την εξομοίωση υπάρχουν κίνητρα που είναι ουσιαστικά και είναι θεσμικού τύπου τα κίνητρα αυτά. Δεν είναι θέμα επιδοματικής πολιτικής. Ξέρετε, τα επιδόματα δεν πείθουν τον άλλο να κάνει παιδί. Αν όμως του πούνε ότι εγώ αύριο θα σου έχω βρεφικούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς, ολοήμερα δημοτικά σχολεία, ολοήμερα γυμνάσια,
δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία, αυτό είναι ένα κίνητο για να μπορεί να κάνει κανείς παιδιά. Δηλαδή η γυναίκα την ώρα που χρειάζεται τη βοήθεια του κράτους να την έχει δίπλα της. Τώρα, οι αριθμοί που μου ζητήσατε. Έχουμε περίπου 200.000 τρίτεκνους και αντίστοιχα λιγότερους βέβαια πολύτεκνους, με την έννοια ότι πια δεν μπαίνει κανείς στη διαδικασία να κάνει παιδί. Παλιότερα οι πολύτεκνοι αριθμούσαν πάνω από 300.000. Τώρα λοιπόν έχουν μειωθεί και βαίνουν διαρκώς μειωμένοι, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή το τέταρτο παιδί δύσκολα το πετυχαίνει κανείς με την ακρίβεια και την κατάσταση που υπάρχει. Τώρα τι συμβαίνει με αυτές τις οικογένειες, επειδή έχουν μεγάλα παιδιά, οι επιδοτούμενες οικογένειες, με τις τελευταίες πληροφορίες που έχω είναι για τους τρίτεκνους, αυτοί που παίρνουν δηλαδή επιδόματα, που έχουν προστατευόμενα παιδιά, είναι περίπου γύρω στις 100 με 120.000 και οι πολύτεκνοι είναι η μισή περίπου αυτοί που επιδοτούνται. Το θέμα δεν είναι ο αριθμός. Το θέμα είναι το τι κάνω για να αυξήσω τον αριθμό αυτών. Γιατί πραγματικά... Γι' αυτό, με συγχωρείτε κύριε Χλαδινά, γι' αυτό σας είπα, αν έχετε εικόνα, ας πούμε, όσοι έχουν δύο παιδιά, ποιος είναι ο δυνητικός αριθμός που μπορεί να προσθεθεί στους τρίτεκνους και να έχουμε άμεσα ένα αποτέλεσμα. Αυτοί που έχουν δύο παιδιά είναι σίγουρα περισσότεροι από τους τρίτεκνους. Και αυτοί που έχουν ένα είναι ακόμα περισσότεροι και αυτό εξυπακούεται. Αν κοιτάξουμε γύρω μας θα το δούμε αυτό. Δηλαδή αυτοί που έχουν δύο παιδιά, δεν έχω νούμερο για να σας πω για αυτούς τους δίτεκνους, αλλά αυτή τη στιγμή οι δίτεκνοι είναι πολλαπλάσιοι των τριτέκνων, όπως και οι μονότεκνοι πολλαπλάσιοι των διτέκνων. Πάει αυτό αναλογικά. Όμως αυτό που είναι νούμερο εφιαλτικό είναι το ότι το 2011 οι γεννήσεις στην Ελλάδα ήταν πάνω από 100.000. Όπως προσέξτε, πάω πολύ πίσω και σας λέω ότι οι γεννήσεις στην Ελλάδα στον πόλεμο δεν ήταν λιγότερες, δηλαδή εννοώ στο 40-43, δεν ήταν λιγότερες των 100.000 γεννήσεων. Και βρισκόμαστε σήμερα να μιλάμε για 72.000 γεννήσεις, μέσα σε μια δεκαετία δηλαδή, πέσαμε 128 με 30.000. Αυτό το πράγμα, αν συνεχίσει την επόμενη δεκαετία, καταλαβαίνετε τι θα πάμε. Και τι συνεπάγεται αυτό. Δεν θα υπάρχουν παιδιά για τα σχολεία μας. Θα αντιμετωπίσει δηλαδή η κοινωνία μας ένα πολλαπλό πρόβλημα, ακόμα και εργασιακό. Γιατί αυτές οι φουρνιές των καθηγητών που βγάζουμε σήμερα ή των δασκάλων, δεν ξέρω σε τι παιδιά θα κάνουν μάθημα τότε. Από βλέπετε, το ένα φέρνει το άλλο, έτσι. Ναι, από ό,τι κατάλαβα όμως, κυρία Χλαδιανάγη, θα δούμε πάλι ένα επίλογο ατολμίας πολιτικής για αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν θα βρεθεί πολιτική τόλμη στην κυβέρνηση, όπως και στις προηγούμενες, να περάσουν σε αυτό που όλοι καταλαβαίνουν, ότι όσοι μας ακούν, ότι τα αποτελέσματα θα είναι απτά και μόνο με τα νούμερα και... καταλαβαίνουν όλοι ότι το έναυσμα για να περάσει στα τρία παιδιά ο άλλος θα είναι πολύ σημαντικό με όλα αυτά που προαναφέρατε. Γιατί πιστεύετε όμως ότι οι κυβερνήσεις διαχρονικά δείχνουν ατολμία σε αυτή την ενέργεια? Πρώτον, υπάρχουν πολλοί ψήφοι σε αυτό, για να το πάρουμε με την νομή πλευρά του πράγματος, και από ό,τι έχετε πει στο παρελθόν, αυτό δεν επηρεάζει τον προϋπολογισμό. Άρα πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η κολλησιεργία? Θα σας απαντήσω στο ερώτημά σας ως εξής. Καταρχήν, η πολιτική μας τα τελευταία χρόνια, για το μόνο που ενδιαφέρονται είναι η καρέκλα, το βλέπετε καθημερινά. Σφάζονται για ένα ψήφο. Δεν τους ενδιαφέρουν τα κυρίαρχα θέματα που έχει ένα έθνος, τους ενδιαφέρουν μικροπολιτικές και στοχεύουν το να πάρουν την ψήφο και να ξανακάτσουν στην ίδια καρέκλα. Αυτό όμως δεν είναι ολοκληρωμένη απάντηση στο ερώτημά σας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι υπάρχει αγνωσία. Σημειώστε αυτή τη λέξη. Αγνωσία μέσα και έξω από τη Βουλή στα θέματα αυτά. Και το λέω γιατί. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή εγώ, όταν σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, στην Ολομέλεια της Βουλής, να μιλώ για την περικοπή του δημογραφικού επιδόματος που το παίρνατε κι εσείς, αν δεν κάνω λάθος, όταν είχατε τρία προστατευόμενα παιδιά, ήταν ένα ποσό 500 ευρώ σε ετήσια βάση.
Ήρθαν λοιπόν να το κόψουν και εγώ μαζί με την Ομοσπονδία προφανώς αντιστάθηκα όσο μπορούσα και όταν από το βήμα της Βουλής κατέβηκα που το έχετε υπηρετήσει και γνωρίζετε, περισσότεροι βέβαια διαφορούσαν πλήρως για το τι έλεγα, αλλά αυτοί που καταλάβανε τι έλεγα με χειροκροτούσαν. Τότε κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ρώτησα τους Σιριζέους γιατί με χειροκροτάτε. Λέει, γιατί πρώτη φορά καταλάβαμε ότι υπήρχε δημογραφικό επίδομα και πρώτη φορά ήρθε ένας άνθρωπος να μας πει και να τονίσει επιτακτικά την αναγκαιότητα. Απ' τη μια λοιπόν υπάρχει αγνωσία, απ' την άλλη υπάρχει ατολμία και απ' την άλλη δεν έχουμε φτάσει στο σημείο. Προσέξτε το αυτό που θα σας πω, το είπα και στην Κύπρο στους κυβερνώντες όταν είχα κατέβει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εκτίμηση για το τι στοιχίζει για το κράτος το να ενταχθούν οι τρίτεκνες πολίτες. Επειδή λοιπόν προχθές τα μέτρα που εξαγγείλανε από το συνέδριο που είχαν στην Αίγλη, το πρώτο που είπαν ήταν ότι έχουμε ζητήσει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αν υπάρχει δημοσιονομικό κόστος ή όχι. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ μέσω της Ομοσπονδίας πριν από 6-7 χρόνια που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ το είχα καταθέσει στη Βουλή και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έλεγε δημοσιονομικό κόστος όσον αφορά το δημόσιο δεν υπάρχει για τους τρίτεκνους. Υπάρχει όμως κόστος για τις μεταφορές. Δηλαδή εκεί έπρεπε να πληρωθούν κάποια χρήματα στις εταιρείες προκειμένου να κάνουν τις εκτόσεις. Είναι δηλαδή το δημοσιονομικό κόστος πάρα πολύ μικρό. Εμείς το είχαμε εκτιμήσει και το είχαμε καταθέσει στον κύριο Σκυλακάκη και του είχαμε πει εμείς υπολογίζουμε βάσει των απαιτήσεων των εταιριών, των ομοσπονδιών μεταφορών ότι το κόστος της μεταφορές είναι 5 εκατομμύρια. Εγώ λέω να το διπλασιάσετε εσείς να το πάτε 10 εκατομμύρια. Δεν αξίζει για 10 εκατομμύρια σε ετήσια βάση στον προϋπολογισμό των δισεκατομμυρίων να υπαχθούν οι τρίτεκνοι στους πολύτεκνους. Και κλείνω λέγοντάς σας ότι τότε που ήμασταν έτοιμοι να εξομοιωθούμε ξανά παρεμβήκανε όλοι οι πολίτεκνοι της Ελλάδος και στείλανε επιστολές ότι δεν έπρεπε να γίνουμε πολίτεκνοι. Είναι και αυτό ένα αγκάθι μέσα γιατί αυτοί είναι στα κέντρα λήψη των αποφάσεων και επηρεάζουν οι καταστάσεις. Γενναιότητα λοιπόν εν κατακλείδη δεν υπάρχει στους πολιτικούς μας. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Είναι σφυρίζουν εκλέφτικα συνέχεια. Συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό λίγο πριν να γίνει Πρωθυπουργός, όταν ήταν στην αντιπολίτευση και υποσχέθηκε σε μένα παρουσία σχεδόν σύσσωμης της Ομοσπονδίας ότι εφόσον γίνει Πρωθυπουργός θα γίνει εξομοίωση. Πιέσαμε μετά έγινε το Υφυπουργείο Δημογραφικής Πολιτικής με τη Σιραγγέλα. Θυμάστε τίποτα από αυτή την θητεία? Απολύτως. Τώρα έχουμε τη Ζαχαράκη η οποία δεν ξέρει τι είναι δημογραφικό. Δεν το έχει βιώσει η γυναίκα, άρα πώς να μας καταλάβει εμάς τι βιώνουμε καθημερινά με την ακρίβεια και πώς να σπουδάσουμε παιδί. Μάλιστα. Είναι η ώρα μηδέν για μένα που πρέπει να πάρθουν μέτρα για να μπορούμε να πάμε σε θετικό ρυθμό. Είναι πραγματικά αυτά που σας λέω. Δεν βάζω καθόλου πιπέρι και πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι σφυρίζουν εκλέφτικα μόλις καταλάβουν μια καρέκλα. Ενώ υποσχόνται συνέχεια. Πάντως, κυρία Χλαδιανάκη, ναι, κύριε Χλαδιανάκη, πάντως με όλο αυτό που περιγράφεται δεν είναι ευδιάκριτος ο ουσιαστικός λόγος που αυτό το πράγμα δεν υλοποιείται. Γιατί από τη μια έχει πάρα πολλούς ψήφους που θα το εξαργύρωναν οι κυβερνήσεις εκάστοτε, δεν λέω για την παρούσα κυβέρνηση. Από την άλλη, yeah, αυτό που περιγράφεται ότι το δημοσιονομικό κόστος δεν είναι τερατώδες. Το τρίτο είναι ότι μακροπρόθεσμα με όλα αυτά που περιγράψατε οι ασφαλιστικές εισφορές στην πενταετία που θα βγουν ας πούμε στην αγορά εργασίας τα μέλη των οικογενειών θα ενισχύσουν τα ασφαλιστικά ταμεία και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα και ούτω καθεξής. Οπότε ο πραγματικός λόγος που αυτό δεν γίνεται δεν είναι ορατό. Δηλαδή με τη λογική δεν εξισώνουν τα αξιώματα τα οποία βάζουμε αυτή τη στιγμή στην εξίσωση για να έχουμε αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή πρέπει να κλείσουμε, δεν το βλέπετε μέχρι τις εκλογές ας πούμε να γίνεται κάποια ουσιαστική κίνηση? Μέχρι τις εκλογές δεν το βλέπω. Εύχομαι και ελπίζω να προετοιμάζετε να εξαγγελθεί μετά τις εκλογές.
Από την ώρα που εμείς έχουμε καταναλώσει πάρα πολλά ζευγάρια παπούτσια στους δρόμους, θέλουμε κάποτε να δικαιωθούμε. Θα κλείσω λέγοντάς σας ότι ο κύριος Μανώλης Δρετάκης, όλοι τον ξέρουμε, όλοι τον τιμούμε, το συντοπίτη μας, τον οποίο συνάντησα και προχθές και μιλήσαμε λίγο. Ο άνθρωπος είπε ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να εξομοιώσουν τους τρίτεχνους και παράλληλα τόνισε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, ενώ το πρώτο θέμα που έπρεπε να κοιτάξει η κυβέρνηση ήταν η εξομοίωση, το δημογραφικό δηλαδή, συνολικά, τώρα η ακρίβεια έχει μπει σε πρώτη μοίρα. Βλέπετε τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Όλοι εμείς οι χριστιανοί μπαίνοντας μέσα κάνουμε το σταυρό μας. Γιατί δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι κάθε λίγο και λιγάκι αυξάνονται τιμές. Άρα είναι και αυτό ένα θέμα που άπτεται βέβαια πάλι των φωτεινών μυαλών εντός εισαγωγικά, που δεν θέλουν να λύσουν τίποτα. Δεν ξέρω γιατί θέλουν να έχουν εχμάλωτους τους ανθρώπους για να τους ελέγχουν. Αλλά πάνω απ' όλα η καρεκλίτσα τους. Μην τη χάσουν, μην χάσουν τους παχυλούς μισθούς και δεν υπολογίζουν την κοινωνία μόνο τις ημέρες αυτές. Γι' αυτό κάνουμε αυτό που πρέπει. Κύριε Χλαδιανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την ανάλυση που μας κάνατε στο θέμα, το οποίο είναι φλέγον και μακάρι να βρει ευήκο αότα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Είναι καλά και εμένα που μιλήσα μαζί σας και εύχομαι αυτοί που θα ακούσουν ας με πάρουν ένα τηλέφωνο για ό,τι απορία έχουν να τη συζητήσουμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά.